Είστε έτοιμο για τον πόλεμο που θα δεχτείτε. Ά, ήδη ξεκίνησε. Από ποιο, ποια τα υπάρχει. κέντρα αυτά. Να σου πω εγώ σήμερα πήγα στο Βατζη Και λέω, έτσι, όπω λέω πολλέ φορέ, το λίγο νέγκιο σε μένα δεν μου αρέσει. Έτσι, και λέω, το λίγο ναζιστικά κτλ. τα λοιπά δεν μου αρέσουν. Ε. Τι είναι το λίγο ναζιστικά, συγγνώμη τώρα. Όπω λέω, το λίγο νέγκιο δεν υπάρχει. Ναι. Λέω, το λίγο ναζιστικά δεν μου αρέσει, δεν υπάρχει. Τι υπάρχει. Το ναζιστικά. Το, ναζιστικά. το οποίο δεν το, το, οποίο ασπά... το καταδικάζουμε όλοι. Δεν το ασπάζεστε, φαντάζομαι. Παιδιά, το, το καταδικάζουμε όλοι. Δηλαδή, όταν λες το λίγο έγκυο, το λες δε παιδί μου, είναι μια ναι, ναι, έκφραση ναι. του λόγου. Δεν κατάλαβε. Πήραν λοιπόν φωτογραφία τον, ε, από το δελτίο αυτό και έβαλαν αυτό ότι είπα εγώ αυτό. Ενώ παρακάτω λέω 10 λεπτά. Ότι αν εγώ ω Βελόπουλο αφανίσω, εξαφανίσω του ναζιστέ από την Ελλάδα ω κόμμα, θα είναι μεγάλη μου επιτυχία. Ναι, αλλά μα έχετε την ατζέντα του. Ποια το κάνω, ποιά είναι η ατζέντα του. Το έχουν ατζέντα οι ναζί. Είχαν μια ατζέντα. Έχουν μια πιάνε αυτή. Λοιπόν. Πρώτον, ε, κατά των μεταναστών με όρου όμω ε, σκληρού. Το είδε και εγώ. Απόθεση. Δηλαδή, άρα αυτό λέει. Δεν δηλαδή... δηλαδή. είναι σε πολλέ βάσει. Είναι μετανάστε. Πρόσφυγε. Πάμε με αυτόν τον όρο. Ε, Ποιο του βάφτησε πρόσφυγε, Εσύ. Οι διεθνεί συμβάσει. Κάνει λάθο. Η, η σύμβαση του ΟΗΕ και τη ναι. Γενέβη λέει συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, εμπόλεμη ζώνη στο Αφγανιστάν. Mm -hmm. Πρόσφυγα είναι αυτό που φεύγει από Αφγανιστάν και πάει στην πρώτη χώρα. Όταν πάει στη δεύτερη ή τρίτη, είναι λαθροεισβολέα, αγαπητέ μου. Δεν είναι πρόσφυγα. Τα έχετε μπερδέψει όλα τα πράγματα μου φαίνεται. Άρα τι. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Ότι βαφτίζουμε το κρέα ψάρι και κάνουμε ολόκληρη θόρηση. Είναι λαθροεισβολή. Ο λάθρα εισερχόμενο. Ο λάθρα εισερχόμενο πρέπει να φύγει από εκεί που ήρθε. Τελεία και παύλα. Ο νόμο το λένε. Με τρόπο λέρε, θα γίνει αυτό. Ο τρόπο θα βρεθεί, αν μπορεί να κυβερνήσει. Υπάρχει τρόπο. Ξεκινά από τα προληπτικά σου μέτρα. Δηλαδή... Ο ένα καράβι όταν βουλιάζει, αγαπητέ μου, ναι. η βάρκα. Εδώ έχει καράβια όλου. Ανοίγει ατρίπα στον πάτο. Mm -hmm. Δεν πά, πάει στον κουβάκι να ρίξει το νερό έξω. Πρέπει να κλείσει την τρύπα. Άρα. Την ιστορία το, 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 το. Πα στον νερό και στείνει έξι μέτρα τείχο, ναρκο, ναρκοπαίδιο. Γιατί προφυλάσσει και από Τούρκου. Γιατί οι Τούρκοι αύριο το πρωί, σου κάνουν πόλεμο, θα κάνουν βόλτα, ξέρετε. Θα φτάσουν, θα φτάσουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη, βόλτα. Δεν έχουν άμυνα οι Έλληνε σε επίπεδο φυσικών. Γιατί είναι παιδιάδα. Δεν ξέρω αν έχει πάει πολλέ φορέ. Έχω πάει. Πολλέ φορέ. είναι, ότι είναι ένα δέλτα του Εύρου yeah, που κάνει yeah. βόλτε. Λέω λοιπόν το εξή. Στην Ισανατήχο από το δέλτα του Εύρου μέχρι το Τριεθνέ. Mm -hmm. Βάζει και ένα αρκοπέδι ωραίο όπω έκαναν οι Βούλγαροι από την άλλη μεριά. Και σε μια χώρα τουλάχιστον έχει πάρει τα πρώτα πολιτικά μέτρα. Από εκεί σταματά την ισ